Αποφάσισα να τακτοποιήσω και λάστιχα πριν να μπερδευτώ και να πέσω. Μου πήρε μόνο 15 λεπτά. Λοιπόν, χρειάστηκε ένα τρυπάνι, δύο βίντε με ούπα, σφυρί, αλφάδι και βάση για τα λάστιχα. Πρώτα δοκιμάζω σε τι ύψος θα βάλω τη βάση για τα λάστιχα, να μην είναι πολύ κάτω για να μην σκύγουμε συνέχεια. Με ένα μολύβι κάνω δύο σημάδια που να τρυπήσω με το τρυπάνι για να βάλω τις βίντες και με το τρυπάνι νούμερο 8 κάνω δύο τρύπες που είχα σημαδέψει νωρίτερα. Ύστερα βάζω μέσα πλαστικές φύκες, χτυπάω με ένα σφυρί για να μπουν μέσα ολόκληρες. Βιντώνω τις βίντες, κρεμάζω την βάση. Και όπως σας είπα, μου πήρε μόνο 15 λεπτά δουλειά και λάστιχα κρεμασμένα και ωραία τακτοποιημένα. Το επόμενο βήμα, τα ξύλα, για να ανάψουμε το τζάκι και τη σούπα. Αυτά τα στεγνά δέντρα και κλαδιά μάζεψε ο άντρας μου γύρω-γύρω από το κτήμα μας, στο χωριό. Και τώρα βέβαια πρέπει να ετοιμάζουμε μέρος που να είναι σκεπασμένα από την βροχή και να μην είναι πεταμένα στη μέση του κτήματος. Λοιπόν, τέτοιο μέρος βρήκαμε πίσω από μία αποθήκη. Έβαλα κάτω στο έδαφος πέτρες, τούβλα, ό,τι είχα. Και από πάνω σκέπασα με κάτι ξύλα και άχρησα σανίδια. Στην πέρα έβαλα το κάσαμα από μια παλιά βαλκανόπαρτα. Πάνω της έβαλα παλιές σχάρες από το ψυγείο. Και κοιτάξτε πόσο ωραία είναι και κρατάει σταθερά τα ξύλα από τα πλάια. Και τώρα πρέπει να κόψουμε όλα τα ξύλα, αλλά πού. Και τώρα μου έρθει μια ιδέα να φτιάξω μια βάση για να τοποθετούμε τα ξύλα όταν τα κόβουμε. Λοιπόν, να σας δείξω πόσο εύκολο και γρήγορα γίνεται και όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε εμείς οι γυναίκες. Λοιπόν, βρήκα 4 σανίδια και τα μέτρησα 1 μέτρο και 20 πόντους περίπου. Μήκος. Και τα έκαψα. Ετοιμάζω ακόμα 2 σανίδια με μήκος μισό μέτρο και άλλα 4 σανίδια με μήκος 1 μέτρο περίπου. Διαλύουμε κάποια ξύλα και το κάνουμε 1:20. Πρέπει να γίνεται 4. Λοιπόν, από εδώ μέχρι εδώ 36. Κάνουμε και 2. Από εδώ και εδώ 34. Εδώ 50. Βλέπετε τι βγήκε. Τώρα βιντώνω τις 2 σανίδες από 1 μέτρο στο πλάι σαν στήριγμα. Τώρα τα κόβω ισιώνοντας τα σανίδια να μην προεξέχουν. Τώρα τέλος, παιδιά, μισή ώρα δουλειάς. Όμως πόσο πολύ βοηθάν στο κόψιμο των ξύλων. Τώρα όλα τα ξύλα κόψαμε με τον άντρα μου και τα τοποθετήσαμε στο μέρος που φτιάξαμε για τα ξύλα. Τώρα πρέπει να προφυλάξουμε τα ξύλα από την βροχή. Είχαμε μια παλιά τέντα με μηχανισμό, τη στηρίξαμε στην σκεπή. Είχαμε και ένα πλαστικό κάλυμα που βάζουν στο χώμα για να μην βγαίνουν αγριόχαρτα. Και με μια βελόνα και μια κλωστή ράβω τις καμένες άκρες και τις περνάω πάνω σε σωλήνα. Βλέπετε πόσο τακτοποιημένα και όμορφα βγήκε όλα.
Και ακόμα μία ιδέα για να μαζέψουμε τα ψηλά ξύλα για προσυνάματα. Πήρα ένα παλιό λάστιχο αυτοκινήτου, έβαλα μέσα ένα παλιό τραπεζάκι από μπαμπού, έβαλα μέσα 4 φαρδιές σανίδες, τις έδισα με σύρμα πάνω στο τραπέζι. Αυτό είναι, κορίτσια. Κοιτάξτε πόσο ωραία και πρωτότυπα φαίνεται. Έτσι όλα τα ξύλα βρήκαν την θέση τους. Και πάλι ακόμα 2 μέρες της καραντίνας έφυγαν δημιουργικά.